Το εγχείρημά του είναι συνώνυμο της αξιοπρέπειας αλλά και της ενσυναίσθησης. Ο λόγος για τον Λεωνίδα Κουρσούμη, η ιστορία του με το βιβλιοπωλείο των Αστέγων, είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους μας. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε που είσαι στο Newsboom μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψη και για το τόσο μεγάλο ενδιαφέρον σας, το οποίο οφείλω να το πω και να σας ευχαριστήσω ξανά και ξανά. Μπαίνω κατευθείαν. Ο κόσμος διαβάζει σήμερα βιβλία? Είναι μια δύσκολη ερώτηση και είναι και βέβαια και η απάντηση ανάλογη, είναι δύσκολη. Δεν νομίζω ότι διαβάζει τα βιβλία που θα έπρεπε να διαβάσει. Με τη δική μου τη λογική το θα έπρεπε. Το αναγνωστικό κοινό νομίζω ότι είναι πολύ μικρό στην Ελλάδα σε σχέση με τον πληθυσμό. Είναι πιο πολύ συγγραφείς πλέον παρά οι αναγνώστες. Και αυτό παίζει βέβαια ένα σημαντικό ρόλο. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μαθαίνουμε, εγώ να το κάνω πιο γενικό, δεν μαθαίνουμε από τις μικρές μας ηλικίες, από παιδιά, από το δημοτικό, ίσως και λίγο αργότερα, αλλά από το δημοτικό ή και από το σπίτι να διαβάζουμε βιβλία. Και τώρα ξέρετε, με αυτή τη μεγάλη εισβολή που έχει γίνει με τη τεχνολογία, αυτό βέβαια παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και είναι και πιθανόν και καταστροφικό για τους αναγνώστες. Η μία είναι αυτό που λες, η μία παράμετρος, η αρνητική. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζεις και εσύ εδώ στο βιβλιοπωλείο σου. Κάποια στιγμή ήταν να κλείσετε μέσα στο καλοκαίρι. Βέβαια. Όχι απλώς ήταν να κλείσουμε, γιατί είμαστε τέσσερις και μαζί αποφασίζουμε. Αλλά είχαμε φτάσει και σε ένα σημείο τέτοιας απελπισίας που δεν ξέραμε τι να κάνουμε, όχι απλά να κλείσουμε, τι θα κάναμε από εκεί και μετά. Και αυτό νομίζω ότι οφείλεται σε ένα κυρίως λόγο, ότι παρόλες τις μεγάλες προσφορές που κάναμε, το να δίνουμε 10 βιβλία με 10 ευρώ, νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά και πολύ σημαντική. Και τα βιβλία είναι σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. Θα έλεγα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά τα βιβλία που είναι, όλα τα βιβλία των προσφορών, είναι σε ίδια κατάσταση με τα βιβλία που υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία. Θα μας δείξεις μερικά? Βεβαίως. Να πάμε πιο εδώ. Να δείξουμε αυτά εδώ τα βιβλία. Δέστε. Πιάνω ένα βιβλίο, τυχαία. Είναι αυτό. Όλα τα βιβλία θα τα βγάλω έτσι, θα τα αποσύρω κατά κάποιο τρόπο. Ορίστε, αυτά τα βιβλία. Στην ίδια, ακριβώς στην ίδια κατάσταση, μπορείτε να τα βρείτε σε όποιο παλιό βιβλιοπωλείο αναζητήσετε στο κέντρο της Αθήνας. Και από αυτό το εγχείρημα, Λεωνίδα, ζείτε εσύ από, και άλλα τρία άτομα? Από αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε ακριβώς πριν από 40 μήνες, να δέστε και εδώ πέρα και όλα αυτά εδώ τα βιβλία είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Εδώ, αυτό εδώ. Πάμε να δούμε και άλλα, πάμε και από εδώ. Αυτό το εγχείρημα, αυτή η προσπάθεια... Τον Νίκο θα μου κοιτάς όμως. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε ακριβώς πριν 40 μήνες. Και την ξεκινήσαμε τότε τρεις άνθρωποι, ο Αντώνης και ο Αλέξανδρος, μαζί με μένανε και είχαμε πει ότι αντί να πηγαίνουμε τα βιβλία που μαζεύαμε, γιατί εγώ ουσιαστικά αυτό έκανα 20 μήνες, μάζευα βιβλία από τους κάδους ή από τις ανακύκλωσεις ή από αυτά που έβρισκα πεταμένα στους δρόμους όταν ήμουν άστεγος και πήγαινα και τα πούλαγα στο μοναστηράκι για να μπορέσω να επιβιώσω, δηλαδή να έχω ένα πιάτο φαγητό που δεν το είχα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, αυτά περάσανε κάπως και είπαμε, αντί να κάνουμε αυτό και οι τρεις, να βρούμε ένα χώρο, μια μικρή αποθήκη, να ζητήσουμε άμα μπορούμε να μας φέρουν βιβλία, γιατί δεν, όταν θα είμαστε και οι τρεις, δεν θα αντέχαμε μόνο με τα βιβλία που μαζεύαμε και να πηγαίνουμε και σε διάφορα ιδρύματα που κάνουν ένα κύκλωση. Εδώ, συγγνώμη, κάνω μια παρένθεση. Ναι. Η αποθήκη είναι δωρεά, ιδιώτη? Η αποθήκη εδώ, όταν ξεκίνησε η προσπάθειά μας, την είδε σε μια δημοσίευση ο άνθρωπος που χειρίζεται εδώ το χώρο. Ήρθε, μας συνάντησε, μιλήσαμε, είδε ότι κάτι κάνουμε, κάτι προσπαθούμε και μας είπε ότι υπάρχει αυτή η αποθήκη, ελάτε να τη δείτε, άμα σας εξυπηρετεί θα σας τη δώσω. Δηλαδή χάρη στον άνθρωπο δεν είστε έξω και είναι προστατευμένοι. Χάρη σε αυτόν τον γενναιόδωρο άνθρωπο είμαστε εδώ ακριβώς 40 μήνες. Αλλά εσύ ωστόσο θέλεις έναν χώρο, αν θα μπορούσε να παραχωρήσει ο Δήμος, που να έχει και ρεύμα, γιατί 5 η ώρα κλείνεις τώρα το χειμώνα. Τώρα το χειμώνα δεν κλείνουμε 5 η ώρα, τώρα το χειμώνα κλείνουμε 3:30. Γιατί το τεχνικό πρόβλημα που έχουμε και το ξέραμε από την αρχή είναι ότι δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ ηλεκτρικό εδώ και νερό και δεν έχουμε. Αυτό όμως τι μας δημιουργεί, όχι μόνο ότι δεν μπορούμε να είμαστε περισσότερες ώρες ανοιχτοί, να είμαστε μέχρι τις 5-6 ας το πούμε, αλλά δεν μπορούμε γιατί πλέον έτσι όπως έχει προχωρήσει με αυτό το ποταμό της αγάπης των ανθρώπων που μας φέρανε τα βιβλία και μας δίνουν τα βιβλία,
Εμείς σκεφτήκαμε αμέσως να φτιάξουμε ένα e-shop για να μπορεί κάποιος από τη Θεσσαλονίκη, από τον Εύρο, από τα νησιά, από την Κρήτη, από οπουδήποτε στην Ελλάδα να αγοράσει και βιβλία μέσα από το e-shop. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε ηλεκτρικό, δεν έχουμε σύνδεση με το ίντερνετ, δεν μπορούμε να έχουμε και δεν μπορούμε να καταγράψουμε και τα βιβλία. Άρα αυτό που ζητήσαμε και το επιδιώξαμε 20 μήνες τώρα, χωρίς υπερβολή, το μισό χρόνο που είμαστε εδώ, αυτό επιδιώκουμε. Mm-hmm. Να βρούμε μία αποθήκη που να εγκαταστήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια και όλες τις δράσεις, τις δραστηριότητες τις, οι οποίες δεν θα είναι μόνο να φτιάξουμε το e-shop και να αποθηκεύουμε τα βιβλία και να τα έχουμε ταξινομημένα με μία καταλογογράφηση, με έναν κωδικό, αλλά θα μπορούσαμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έχουμε άλλους τρεις ανθρώπους που έχουν περάσει ως άστεγοι, που έχουν ζήσει ως αυτό, άστεγοι. Αυτό, ότι θα άνοιγε λίγο παραπάνω το κανάλι βοήθειας. Ναι, να μπορούσαν αυτό να εργάζονται εκεί, γιατί θα είχαμε ένα εργαστήριο που μας έχει προταθεί και είναι, ας πούμε, όταν βρεθεί ο χώρος θα γίνει αμέσως, να έχουμε ένα εργαστήριο συντήρησης και επεξεργασίας βιβλίων, ένα εργαστήριο βιβλιοδεσίας. Αυτό κάτι πολύ σύγχρονο, όπως τα ακούω, και πολύ διαδραστικό. Ναι. Όση ώρα μιλάς, εντωμεταξύ, εμένα το μάτι μου πέφτει στους τίτλους των βιβλίων. Δηλαδή, έτυχε τώρα, βρήκα αυτό. Α, ναι. Είναι κάποια που έχεις πολύ συλλεκτικά κομμάτια. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια κομμάτια. Εντάξει, αυτό είναι αρκετά καινούριο σαν βιβλίο, αλλά θα πρέπει να πάμε και πιο κλασικά, θα πάμε. Θα πάμε σε ένα σημείο. Θα βγάλουμε φωτογραφίες γι' αυτό. Να σας δείξω βιβλία. Ο Λεωνίδας Κουρσούμης που αγαπάει τη λογοτεχνία. Αν η ιστορία του ήταν κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο, ποιο θα ήταν αυτό, με ποιο θα συνδυάζεις τον. Δεν ξέρω. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Φαντάζομαι τώρα. Το αστειεύομαι, επιτρέψτε με αυτόν τον αστεισμό. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει παραδείγματος χάρη στην Αμερική. Δεν έχει σκεφτεί να γράψει σε βιβλίο όχι, την ιστορία όχι, εγώ σου. Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Ούτε να σε πλησιάσει κάποιο συγγραφέα να σου πει έλα να. Όχι. Και εδώ, για να βάλουμε μια. Μια φιτιλιά από εδώ αυτό συμπληρώνει αυτό που ετοιμάζομαι να σα πω. Δηλαδή, αν γινόταν μια τέτοια προσπάθεια και είναι πιθανόν πολύ εγωστικό έτσι όπως το λέω, αν γινόταν μια τέτοια προσπάθεια στην Αμερική, είναι απολύτως σίγουρο ότι θα βρισκόντουσαν άνθρωποι είτε από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, εφημερίδες ή δημοσιογράφοι, και κυρίως γίνεται αυτό στην Αμερική, θα ερχόντουσαν από κάποια πανεπιστήμια ή εργαστήρια γραφής, δημιουργικής γραφής, και θα λέγανε, για να τον πάρουμε αυτό, να τον ξεψαχνίσουμε και να φτιάξουμε μια βιογραφία. Εκεί θα γινόταν, εδώ δεν γίνεται. Και εγώ δεν θα ήθελα να το αφού κάνουμε. Κλείνουμε και γλυκά τη συνέντευξη. Θέλω να μου δώσει επιθετικό προσδιορισμό σε μεγάλους λογοτέχνες που έχεις εντρυφήσει εσύ πάνω σου. Δηλαδή, ο ένας σίγουρα είναι ο Ελίτης. Ναι. Να σας πω, σε σχέση με τους πεζογράφους, θα πω δύο ονόματα. Ο Γιώργος ο Βυζινός, ο οποίος βέβαια ήταν και πολύ μεγάλος ποιητής για μένα, η εκτίμηση δική μου. Και βέβαια πάμε πολύ πολύ πιο σύγχρονα, σχεδόν στην εποχή τη δική μου, γιατί είσαστε πολύ νέοι. Ήταν ο Νίκος Γαβρίλ Πεντζίκης, τον οποίον, δόξα τω Θεώ, είχα τη χαρά να τον γνωρίσεις. Να τον γνωρίσω προσωπικά και να συχνοτιστώ μαζί του πάρα πολλά χρόνια την εποχή που ζούσε στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί έζησε. Εγώ ξεκινήσα νομπελιστικά. Λοιπόν, ναι. Και πάμε μετά, νομπελιστικά, βέβαια, αυτός που είναι μεγάλος ποιητής για μένα και είναι ένας σοφός άνθρωπος, κυρίως ένας σοφός άνθρωπος, είναι ο Σεφέρης, που την άβρα του δεν πρέπει να την ξεχάσουμε τίποτα και πρέπει να τη μεταφέρουμε στα καινούργια, τα νέα, τα παιδιά, έτσι. Μετά πολύ μεγάλος ποιητής για μένα και είναι και συναισθηματικός ο λόγος που το λέω, είναι ο Γιώργος ο Σαραντάρης. Mm-hmm. Είναι βέβαια ο Σικελιανός. Ο οποίος δυστυχώς δεν τιμήθηκε με κάποιο βραβείο Νόμπελ, που είχε πολύ μεγάλο. Ξέρουμε, ας πούμε, τις γνωστές πολιτικές αντιπαραθέσεις που υπήρχαν και οι διαβολές, ας πούμε, της ελληνικής καλής πλευράς μας. Ωστόσο, το Σικελιανό, επειδή μου αρέσει και εμένα πολύ, το συναντάμε, είναι πολύ επίκαιρος και σήμερα. Βέβαια. Παντού. Ναι, γι' αυτό ήταν και πολύ μεγάλος ποιητής. Και δεν είναι. Εντάξει, εδώ θα το πω πάλι συναισθηματικά, δεν είναι νομίζω καθόλου τυχαίο, αλλά εκείνος δεν το έκανε τόσο για λόγους συναισθηματικούς, ότι ο Ζήσιμος ο Λορεντζάτος, σε μία ανθολογία που έκανε, η οποία είχε εκδοθεί από τις εκδόσεις Ίκαρος, ανθολογία του Άγγελου Σικελιανού, έχει ανθολογήσει ποίηματα του Άγγελου Σικελιανού, ελάχιστα βέβαια, και λέει, γυρίζοντας τη σελίδα, είναι μία τελευταία γραμμή και γυρίζοντας τη σελίδα είναι άλλη μισή γραμμή τυπογραφείου, όπου λέει ότι
Ένας πολύ μεγάλος ποιητής, μέγιστος ποιητής, για τον 20ο αιώνα ήταν ο Άγγελος Σικελιανός. Εκεί συμφωνώ και εγώ και συναισθηματικά. Αλλά αξίζει να διαβάζουμε τα έργα του Σικελιανού. Να τον διαβάζουμε γενικότερα. Σικελιανό, έχουμε εδώ για να κλείσουμε με αυτό. Εδώ όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει. Έχουν έρθει πολύ λίγα βιβλία του Σικελιανού, ελάχιστα τα οποία φεύγουν. Βέβαια, γιατί ο κόσμος θέλει να τον κρατήσει σπίτι του, όποιος τον έχει. Πιθανόν έτσι, αλλά εδώ υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο το έχω διηγηθεί ξανά. Όταν εγώ ήμουν άστεγος, ανέβαινα μία μέρα την Κυψέλης, όπου βλέπω από μακριά, ξέρω εγώ στα 50 μέτρα, 100, κάτι βιβλία σε έναν κάδο απ' έξω, πεταμένο στο πεζοδρόμιο, στο Ρήθρο εκεί. Εκεί λέω, εντάξει, ευκαιρία, θα τα πάρω. Και πάω προς τα εκεί. Ξέρετε τι ήτανε. Ήτανε, λοιπόν, ο λυρικός βίος του Άγγελου Σικελιανού, οι τρεις τόμοι που είχαν εκδοθεί. Το 1946 ο πρώτος τόμος, ο δεύτερος και ο τρίτος τόμος, ήταν τρεις τόμοι. Ο δεύτερος και ο τρίτος τόμος είχαν εκδοθεί το 1947 και το βιβλίο και οι τρεις οι τόμοι ήταν άκοποι. Δηλαδή, οι σελίδες τους δεν είχαν καν ανοιχτεί. Δηλαδή, αυτός που το έχει, το διαβάσει 50 χρόνια, γιατί εγώ το βρήκα το 2017, το 2016 και το βιβλίο είχε εκδοθεί το 1946, το ένα, και το άλλο 1947, δηλαδή σχεδόν 60 τόσα χρόνια και ήταν το βιβλίο σε μια βιβλιοθήκη και καθόταν και μάζευε σκόνη. Αυτό, ότι ο Λεωνίδας Κουρσούμης είναι ένας άνθρωπος του πνεύματος, ο οποίος βρήκε θησαυρούς από ανθρώπους που δεν καταλάβαν τι θησαυρούς είχε και τους αξιοποίησε. Και, εντάξει, πιθανό να είναι αυτό, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι ότι πολλοί άνθρωποι που μας φέρνουν βιβλία το κάνουν έτσι με πολύ αγάπη, γιατί θέλουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Και αυτούς τους ευγνωμονώ πάρα πολύ, όχι μόνο εγώ, αλλά και ο Τίτος και η Μαριάννα και ο Φάντης και ο Παναγιώτης. Και μακάρι να γιγαντωθεί αυτό το κύμα, να αγκαλιάσουμε περισσότερους ανθρώπους. Λεωνίδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψή σας και το τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από τη δική σας την πλευρά και το ζούμε πολλούς μήνες τώρα, πολλά χρόνια.